Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, καλησπέρα. Όπως καταλάβατε, δεν έχουμε πρόθεση να κάνουμε ανάλυση για το νέο κορονοϊό, ούτε για τα επιδημιολογικά μοντέλα, γίνεται μεγάλη συζήτηση στη τηλεόραση, ούτε φυσικά θα μπούμε σε θεωρίες που κυκλοφορούν για την προέλευσή του. Για το πρώτο αρμόδιο είναι οι επιστήμονες και για το δεύτερο υπάρχουν και μπόλικοι συνωμοσιολόγοι, δεν χρειάζεται εμείς να πάρουμε τη δουλειά τους. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε και να αγωνιστούμε για το δικαίωμά μας να έχουμε ένα σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και πρόνοιας. Αυτό που γράφει το πανό πίσω μας. Να υπάρχει δηλαδή το δικαίωμά μας στον 21ο αιώνα, το δικαίωμα ο λαός μας να έχει ένα σύστημα υγείας πρόνοιας, που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Για πάνω από 2 μήνες, ο λαός μας με χαρακτηριστική πειθαρχία, όπως και οι ίδιοι ομολογούν, κλείστηκε στο σπίτι, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας για να προστατευτεί από έναν άγνωστο ιό. Και για έναν ακόμα ουσιαστικό λόγο, όπως οι ίδιοι ομολογούσαν. Για να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας της χώρας. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Μην το προσπεράσουμε. Τι σημαίνει να καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας? Τι είχε το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας και ήταν έτοιμο να καταρρεύσει? Θα κάνουμε μια σύντομη αναδρομή για να θυμηθούμε όλοι πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της κατάστασης και φυσικά τι ήρθε να αποκαλύψει η πανδημία και όχι να δημιουργήσει στο σύστημα υγείας. Παραμονές της πανδημίας, πιο συγκεκριμένα 2 εβδομάδες νωρίτερα από τα περιοριστικά μέτρα, ψηφίστηκε στη Βουλή το ασφαλιστικό Βρούτσι Κατρούγκαλο, το οποίο, να θυμίσουμε, αύξανε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια. Δηλαδή, καθιστούσε ικανούς για εργασία αυτούς που 2 εβδομάδες μετά οι ίδιοι ονόμαζαν και σωστά ευπαθή ομάδα και μας καλούσαν να μείνουμε στο σπίτι, να τους πάρουμε και τα εγγόνια για να τους προστατέψουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκείνη την περίοδο πρωτοστάτησε στην ενημέρωση και τον αγώνα για να μην περάσει αυτό το έκτρωμα. Θυμάστε όλοι, αρκετοί βλέπω ήσασταν και σε αυτή την εκδήλωση που είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο, για την κοινωνική ασφάλιση και τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αντίστοιχα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στο συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων, τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ οργάνωσαν συλλαλητήρια, απεργία, τη στιγμή μάλιστα που υπήρξε συμφωνία για να περάσουν αυτά τα μέτρα από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε μόνο ότι οι δυνάμεις του στη ΓΕΣΕ έλεγαν ότι γίνεται γι' αυτό το ασφαλιστικό πολύ κακό για το τίποτα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρότασή του που παρουσίασε εκείνη την περίοδο, που δεν έχει περάσει εδώ και πάρα πολύς χρόνος, αναφέραμε τότε ότι το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη, αλλά όλο το πλέγμα προστασίας των εργαζόμενων και των οικογενειών τους, των ανήμπορων για εργασία. Και μεγάλο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης είναι το δημόσιο σύστημα υγείας που χτυπιέται άγρια από τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που την υπερασπίζουν. Ποιες ήταν αυτές οι πολιτικές? Τι είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχε έρθει ένας ακόμα νόμος για να τα ολοκληρώσει, να τα βαθύνει και να τα πάει παραπέρα? Είχαμε ραγδαία μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τις κρατικές μονάδες υγείας. Είχαμε ενίσχυση της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας, δηλαδή των δημόσιων νοσοκομείων, με όρους επιχειρήσεων. Είχαμε ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο της υγείας. Παραδείγματα πολλά είδατε πόσα διαγνωστικά κέντρα ξεπίδησαν μέσα σε σύντομα χρονικό διάστημα, σε λίγα χρόνια, από τη μια μέρα στην άλλη, και γιγαντώθηκαν. Είχαμε περιορισμό των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από το κράτος στο επίπεδο του ελάχιστου βασικού πακέτου.
Όχι τυχαία, αυτοί οι άξονες που περιγράψαμε αποτυπώνονταν ανάγλυφα σε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είχε τον τίτλο «Υγεία 2014-2020». Παναλαμβάνω, ήταν ένα πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εξειδίκευε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο της υγείας με τον τίτλο «Υγεία 2014-2020». 2020 ήρθε η πανδημία. Πρέπει να δούμε τι έκανε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα και είχε τους άξονες που αποτελούσαν προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ακόμα πιο φτηνών εργαζόμενων συνολικά, με τη μείωση του περίφημου μη μισθολογικού κόστους, ώστε να εξασφαλιστεί, όπως έλεγαν, η αναθέρμανση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων συνολικά, δηλαδή να πληρώνουν λιγότερα για την ασφάλιση των εργαζομένων, και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος της υγείας να είναι ένας κλάδος στον οποίο θα βρουν νέο πεδίο κερδοφορίας οι επιχειρηματίες, εκεί θα επενδύσουν. Αυτό το στόχο υπηρέτησαν και υπηρετούν οι κυβερνήσεις όλο αυτόν τον χρόνο. Στην παρουσίαση των θέσεων του κόμματός μας τον Νοέμβρη που πέρασε αναφέραμε χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η μήτρα του κακού. Εδώ πρέπει να αναζητήσουν οι εργαζόμενοι τις αιτίες της άθλιας κατάστασης στις δημόσιες μονάδες υγείας, των δραματικών ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές, της πολύμηνης αναμονής για ιατρικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα και να αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μας, το έτος 2016, οι out of the pocket πληρωμές, δηλαδή η ιδιωτική δαπάνη υγείας, από την τσέπη, από το πορτοφόλι βγάζουμε και πληρώνουμε, άγγιξε το ποσό των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή ακριβώς η πολιτική είναι η αιτία της αύξησης του χάσματος, λέγαμε τον Νοέμβρη. Ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μάλιστα καταγγείλαμε ότι οι αντιλαϊκές αυτές πολιτικές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το σχεδιασμό για ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων, το οποίο για τη σύνταξη, θυμάστε, είχε την περιβόητη εθνική σύνταξη, αλλά και για την υγεία είχε το βασικό πακέτο παροχών επιπέδου τοχοκομείου, δηλαδή ένα μικρό πακέτο υπηρεσιών υγείας, και πέρα από αυτό το στοιχειώδες ανεπαρκέστατο επίπεδο θα πρέπει να προσφύγουν όσοι μπορούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, επαγγελματικά ταμεία ή στις άμεσες πληρωμές. Αυτό ακριβώς το στόχο υπηρέτησε η περίφημη μεταρρυθμιστική τομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για την οποία περηφανεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από τότε που έρχονταν όλοι οι υπουργοί εδώ στον Εύωσμο και παρουσίαζαν τις τόμοι, τις τοπικές μονάδες υγείας. Και μάλιστα τις παρουσίαζαν σαν το μεγάλο τους καμάρι για το ότι φτιάχτηκε επιτέλους στην Ελλάδα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Βασική αποστολή αυτών των τόμι, των τοπικών μονάδων υγείας, τα αρχικά τους, είναι αγγλιστή, έτσι μάθανε και αναγκάζουν και εμάς να τα λέμε έτσι, το gatekeeping, δηλαδή απλά ελληνικά ο πορτιέρης, αυτός που φυλάει την πόρτα, για να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο σύστημα υγείας και να υπάρχει και καρατόμηση της πρωτοβάθμιας υγείας που καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Αυτό το σύστημα, επομένως, την πιο καθολική του εφαρμογή τη βρήκε εν μέσω πανδημίας αυτό που φτιάχτηκε. Γιατί όλοι θυμόμαστε, και άμα ρωτήσετε και στον Εύωσμο, μπροστά στην πόρτα των Τόμι υπήρχε από έναν έως δύο και τρεις νοσηλευτές με το θερμόμετρο στο χέρι, και όποιος πήγαινε να μπει μέσα του λέγε «Ωπ, στο που πας». Αν είναι για φάρμακα, άσε το βιβλιάριο να στα γράψουμε. Διαφορετικά, αυτό είναι το gatekeeping. Όχι πρόσβαση, αλλά πόρτα και διώξιμο σε όποιον μπαίνει στο σύστημα υγείας. Αυτό το στόχο υπηρετούν και τα περίφημα που μπήκαν στη ζωή των υγειονομικών DRG, δηλαδή το σύστημα κοστολόγησης στα ελληνικά ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών που θέσπισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 18 νοσοκομεία της χώρας για να επεκταθεί μέχρι το 2021, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα,
σε όλα τα νοσοκομεία. Ένα σύστημα που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και κατηγοριοποιεί τους ασθενείς που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία, όχι στα ιδιωτικά νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία, όχι με βάση τα κλινικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και το πόσο κοστίζει η θεραπεία και τις τιμές αποζημίωσης. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η τιμή αποζημίωσης για το έμφραγμα, με αυτά τα περιβόητα DRGs, για το έμφραγμα χωρίς επιπλοκές, η τιμή είναι 3.000 ευρώ, για το έμφραγμα με επιπλοκές ανέρχεται στα 6.000 ευρώ, ενώ για το έμφραγμα που θα χρειαστεί μηχανική υποστήριξη, το κόστος εκτινάσεται στα 12.000 ευρώ. Θα θέλαμε να μάθουμε πόσο κοστολογούν, να μας πούνε, πόσο κοστολογούν και τη θεραπεία από τον κορονοϊό. Γνωρίζουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες βγήκε και στη δημοσιότητα, μάλιστα στο πιο μεγάλο περιοδικό, στο περιοδικό Time, βγήκε το κοστολόγιο ότι είναι 34.729 δολάρια και 43 cents. Μα δεν δώσει και τα 43 cents, ούτε μπαίνεις, ούτε βγαίνεις από το νοσοκομείο, θεραπεία από τον κορονοϊό. Σε αυτό το περιβάλλον του ανταγωνισμού, με βάση τους νόμους της αγοράς, ανάμεσα στα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα μη κερδοσκοπικά, κάποτε δημόσια, τα ονομάζουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θέλουν να επεκταθούν, η ανάπτυξη των δημόσιων νοσοκομείων, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμός τους, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνδέονται απολύτως με το κριτήριο των εσόδων που θα έχουν από την πώληση των υπηρεσιών. Σε αυτό το περιβάλλον λέγαμε τότε ότι ο ρόλος του κράτους προφανώς δεν μπορεί να είναι ο σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και μάλιστα αναφέραμε χαρακτηριστικά ότι εκείνη ακριβώς την περίοδο, δηλαδή το Νοέμβρη, είχε βγει με τοποθέτησή του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρα, σε ημερίδα για την ιδιωτική ασφάλιση. Και είχε πει χαρακτηριστικά, αυτά τα λέμε πριν την πανδημία, έτσι, δεν ήρθαμε ακόμα στην πανδημία, είμαστε πριν την πανδημία, τι κάνανε. Είχε πει χαρακτηριστικά σε αυτή την ημερίδα για την ιδιωτική ασφάλιση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ότι ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που τον μάθαμε όλοι μέσα στην πανδημία, πριν την πανδημία ποιος τον ήξερε. Τον ξέρανε όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα της υγείας. Όλος ο κόσμος τον έμαθε αμέσως μετά και μάλιστα ότι έχει και Αιθίωπα πρόεδρο, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είχε πει χαρακτηριστικά ότι ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υγεία, το οποίο σημειωτέων είναι ότι η υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας. Αυτός ο ορισμός, είχε πει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, είχε πει χαρακτηριστικά, γεννά ατομικές προσδοκίες που είναι ιδανικές, αλλά δεν είναι ρεαλιστικές και πρότεινε το σχεδιασμό ενός συστήματος υγείας που θα βασίζεται σε δύο βαθμίδες. Τη βαθμίδα των αναγκών που θα καλύπτεται από το κράτος, δηλαδή κρατικό σύστημα με ελάχιστες και ανεπαρκείς παροχές, και τη βαθμίδα των επιθυμιών που θα αναλαμβάνει να ικανοποιήσει η ιδιωτική ασφάλιση. Μην πούμε περισσότερα. Απάντηση η ζωή. Τα αποτελέσματα της πολιτικής τους, της αντίληψής τους, του συστήματός τους. Αγγλία. Τα χθεσινά στοιχεία. 40.680 νεκροί. Ιταλία. 33.964 νεκροί. Γαλλία. 29.212 νεκροί. Ισπανία. 27.136 νεκροί. Βέλγιο. 9.619 νεκροί. Γερμανία. Το πρότυπό τους. 8.729 νεκροί. Σουηδία. 4.717 νεκροί. Πάνω από 176.000 θάνατοι στην Ευρώπη και πάνω από 108.000 νεκροί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μέκα του καπιταλισμού. Πόσοι από τους χιλιάδες νεκρούς ήταν στην ίδια θέση με αυτή τη γυναίκα που τη ζητούσαν 34.000 δολάρια και αδυνατούσαν να πληρώσουν. Την ίδια στιγμή, να θυμίσουμε, ότι ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες
Έγιναν 46.000 απολύσεις υγειονομικών, επειδή τα νοσοκομεία είχαν κλείσει για όλα τα υπόλοιπα νοσήματα και δέχονταν μόνο COVID-19 και όλες τις υπόλοιπες ασθένειες και τις ειδικότητες που ασχολούνται με τις υπόλοιπες ασθένειες και τα νοσήματα τους είχαν απ' έξω. Τα συστήματα υγείας των όλων των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών κατέρευσαν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Κανένα σύστημα υγείας καπιταλιστικής χώρας δεν κατάφερε να προστατεύσει το λαό. Όποια κυβέρνηση και αν είχε, όποιο επιδημιολογικό μοντέλο και αν επιλέχθηκε, τα δεινά που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι ως ασθενείς και που θα πληρώσουν στη συνέχεια ως εργαζόμενοι είναι μεγάλα. Αυτή είναι η πεμπτουσία της αστικής αντίληψης και πολιτικής, ανεξάρτητα από προθέσεις χαρακτήρων του Α ή Β πολιτικού προσώπου. Η πανδημία φώτισε δηλαδή ένα βασικό διδακτικό συμπέρασμα που έχει διαχρονική αξία και δεν περιορίζεται την περίοδο της πανδημίας. Ότι σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών, δομών υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, σχεδιασμός πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, αντιμετώπισης, σχεδιασμός επιδημιολογικής απαγρύπνησης, προστασίας της δημόσιας υγείας με μια κουβέντα, όλα αυτά είναι ασύμβατα με τους νόμους του κέρδους, τους νόμους του ανταγωνισμού, τους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν. Στην περίπτωση της χώρας μας, για να έρθουμε στα δικά μας, γιατί πίσω από τα πανηγύρια υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση. Για να μπορέσει να αντέξει το δημόσιο σύστημα υγείας, ανέστηλαν όχι μόνο κλειστήκαμε όλοι στο σπίτι με καθολικό εγκλεισμό, αλλά ανέστηλαν τη λειτουργία ολόκληρων τμήματων και κλινικών, μπήκε φρένο στη διάγνωση, στη θεραπεία και την παρακολούθηση ασθενών που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας. Είχαμε για παράδειγμα μείωση με βάση τα δικά του στοιχεία κατά 75% των τακτικών χειρουργείων. Μείωση κατά το 1/3 των ραντεβού για ακτινοθεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Μην πούμε αναλυτικά. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Έτσι τώρα αντιμετωπίζεται από τους υγειονομικούς ένας ορατός κίνδυνος, αυτός της αύξησης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας λόγω της υποθεραπείας άλλων προβλημάτων υγείας που κρύβεται πίσω από τις στατιστικές. Ας πάρουμε το παράδειγμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναφέραμε και πριν λίγο. Αντί να αναπτυχθεί, να στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό για να αναλάβει την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, αντί γι' αυτό συρρυκνώθηκε. Μετακινήθηκε προσωπικό ακόμα και από τα ήδη υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, ενώ μάλιστα τα κέντρα υγείας είχαν και συνεχίζουν να έχουν τραγικές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες. Βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας αναφερόμενος στις λιγοστές προσλήψεις που έγιναν και αυτό το διάστημα στον αριθμό 381 επικουρικοί γιατροί και είπε χαρακτηριστικά ότι εντάξει τι φωνάζατε αφού και αυτές δεν τις χρειαστήκαμε τις προσλήψεις. Δεν τις χρειαστήκαμε γιατί τα κέντρα υγείας επί της ουσίας ήταν σφραγισμένα. Ήταν κλειστά όπως και οι τοπικές μονάδες υγείας λειτουργούσαν, όλοι το γνωρίζουν αυτό όσοι τα επισκέφτηκαν, μόνο ως κέντρα συνταγογράφησης. Η πολιτική που μας έφερε ως εδώ συνεχίζεται. Παρά την προπαγάνδα της κυβέρνησης, η οποία κάνει λόγο για χιλιάδες προσλήψεις που έγιναν, για πολλά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας που άνοιξαν, για ακόμα περισσότερα τάχα που θα ανοίξουν έως το φθινόπωρο. Μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να λένε και να γράφουν ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης αναθεώρησε την άποψή του για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο Υπουργός Υγείας ότι βάζει το εσύ πάνω από το εγώ. Φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι λόγια. Πριν δούμε τι έχει γίνει στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε ένα δελτίο τύπου. Αυτό το δελτίο τύπου είναι από το Οικονομικό Φόρουμ το Δελφών που γίνεται αυτές τις μέρες. Γίνεται με τη τηλεδιάσκεψη. Μάλιστα θα είδατε χτες ότι παρενέβη και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε σε αυτό το γνωστό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Εκεί παρουσιάστηκε μία έρευνα και μάλιστα με αφορμή αυτή την έρευνα, είναι της διανέωσης της γνωστής αυτή η έρευνα, μίλησα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης Τούντας, ο επίτιμος καθηγητής οικονομικών της υγείας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ο κύριος Γιάννης Κυριόπουλος, ο διευθυντής περιεχομένου της διανέωσης Θεοδωρής Γεωργακόπουλος και άλλοι. Το ίδιο το δελτίο τύπου τι γράφει? Γράφει χαρακτηριστικά. Το πρώτο, πώς άλλαξαν άποψη και αναθεώρησαν την άποψή τους. Για το κέριο ρόλο τους στην ανάπτυξη του δημόσιου τομέα συμφώνησαν όλοι οι συνομιλητές και ανέφεραν ότι χωρίς τις ΔΙΤ, δηλαδή τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, ο δημόσιος τομέας όχι μόνο δεν αναπτύσσεται, αλλά συρρυκνώνεται. Αυτή είναι η άποψη η οποία τάχα μου έχουν αλλάξει. Να δούμε όμως τι έγινε στην πραγματικότητα. Δεν άλλαξαν καμία άποψη. Περιμένουν να ξεχαστεί το πράγμα και να επαναφέρουν, να μην υπάρχει άμεση γνώση του τι έχει γίνει αυτή την περίοδο και να επαναφέρουν την ίδια πολιτική που έχουν ψηφίσει, έχουν αποφασίσει, γιατί οι νόμοι του καπιταλισμού είναι αδυσόπιτοι και έχουν επενδύσει πάρα πολλά οι κεφαλαιοκράτες, μάλιστα κεφαλαιοκράτες που ασχολούνται ακόμα και με την ναυτιλία, με το εμπόριο όπλων, άλλοι μεγάλοι διεθνείς επενδυτές έχουν επενδύσει πάρα πολύ χρήμα στην ιδιωτική υγεία και φυσικά αυτοί δεν πρόκειται να αναθεωρήσουν την άποψή τους για το ότι πρέπει να προχωρήσουν τα μέτρα που έχουν συμφωνήσει να πληρώνει ο λαός όσο γίνεται παραπάνω το δικαίωμά του στη θεραπεία. Να δούμε τι έγινε στην πραγματικότητα. Προσλήφθηκαν πράγματι 3.000 περίπου επικουρικό προσωπικό, δηλαδή προσωπικό με ημερομηνία λήξης, εκ των οποίων 381 γιατροί και 2.692 νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, τη στιγμή που η ελλείψη σε μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων με βάση τα στοιχεία των οργανισμών που οι ίδιοι έχουν συντάξει, δεν έχει συντάξει κανένας άλλος, ξεπερνούν τα κενά, ξεπερνούν τα 30.000. Και είναι πίσω από τις ανάγκες, ακόμα και από αυτά τα κενά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια καταργήθηκαν χιλιάδες νοσοκομιακές κλίνες, έκλεισαν εργαστήρια, ακόμα και ολόκληρα νοσοκομεία, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι έκλεισαν, 11 νοσοκομεία έκλεισαν. Ούτε ένα, ούτε δύο. 11 ολόκληρα νοσοκομεία, τα οποία φυσικά δεν τα ξανάνοιξαν ούτε μέσω πανδημίας. Απέλυσαν χιλιάδες ανθρώπους και μάλιστα επικαλούμενοι το χαμηλό ποσοστό πληρότητας των νοσοκομιακών κρεβατιών, λες και τα νοσοκομεία είναι ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα υγείας. Έτσι λειτουργούν τα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική με την πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων. Το σύστημα υγείας, πρέπει να το πούμε καθαρά, απαιτείται να περισσεύουν υλικά. Να περισσεύουν υποδομές, να περισσεύουν κρεβάτια μεθ, να περισσεύουν συσσαγωγικά με βάση τη δική τους λογική. Δηλαδή πρακτικά να υπάρχει εφεδρεία σε κάθε περίπτωση για να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις. Αυτό είναι στοιχείο ανάπτυξης με κοινωνικό λαϊκό πρόσημο. Σήμερα όμως θεωρείται το να υπάρχουν 10 παραπάνω κρεβάτια, το να υπάρχουν κλινικές, το να υπάρχουν αναπνευστήρες, το να υπάρχουν μάσκες, το να υπάρχουν υποδομές σε εφεδρεία, αυτό θεωρείται σπατάλι και αντιπαραγωγικό. Αυτή η πολιτική οδήγησε στο να παγώσουν επί χρόνια οι προσλήψεις και να λειτουργούν τα νοσοκομεία με ελλείψεις που αγγίζουν το 50% ιδιαίτερα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει, οι υγειονομικοί που είναι όλη μέρα μέσα στα νοσοκομεία το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, να είναι στελεχωμένα σήμερα τα νοσοκομεία με διευθυντές γιατρούς ηλικίας 60-65 ετών που οδεύοντας για τη συνταξιοδότηση εξακολουθούν να εργάζονται με βάρβαρα προγράμματα εφημεριών. Και φυσικά για το γνωστό θέμα μέσα στην πανδημία αυτές τις περιβόητες μονάδες συντατικής θεραπείας, τις κλίνες ΜΕΘ, σύμφωνα με τα στοιχεία που οι ίδιοι δίνουν, τα κρεβάτια ΜΕΘ ήταν μόνο, αυτοί τα είχαν αφήσει τόσα, όχι κανένας άλλος, ήταν 557 τόσα. Δηλαδή 500 άνθρωποι να αρρώστεναν, αυτό το δούμε και παρακάτω που λένε τώρα ότι κολλάει λιγότερο ο ιός και άρα μπορούν να έρθουν αβέρτα ο τουριστικός πληθυσμός και να έχουμε και 7.000 κρούσματα μέσα σε μια μέρα, λένε 500 άνθρωποι να νοσήσουν
και να χρειαστούν αναπνευστήρα, να χρειαστούν. Λοιπόν, δεν είχαν να τους καλύψουν. Αυτό σημαίνει ότι ήταν στα πρόθυρα κατάρρευση. 557. Τι έχουν κάνει μέχρι τώρα? Πριν ήταν 557, την έχουν ανεβάσει τον αριθμό στους 775 μονάδες εντατικής θεραπείας και στόχος, λένε, είναι να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1.200 κρεβατιών ΜΕΘ. Αυτός όμως είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του γνωστού προγράμματος που αναφέραμε, Υγεία 2014-2020. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός όρος που στήχησε και στοιχίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, είναι ο μέσος όρος που ανάγκαζε τους γιατρούς στην Ευρώπη και τώρα και πριν την πανδημία να διαλέξουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Και θυμίζουμε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό, μαζί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, είχε ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση των κριτηρίων διασωλήνωσης και εισαγωγής ΜΕΘ. Για τι κριτήρια μιλάμε? Αναθεώρησε επιστημονικά κριτήρια? Όχι βέβαια. Δεν αναθεώρησε επιστημονικά κριτήρια που ο γιατρός λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να διασωληνωθεί, πρέπει να το διασωληνώσουμε. Τα κριτήρια ήταν κριτήριο κόστους. Κόστους. Ότι δεν χρειάζεται όλοι να διασωληνωθούν, ακόμα και αν οι γιατροί λένε το αντίθετο. Οι γιατροί αντίθετα πρέπει να υποτάξουν την επιστήμη τους στα κριτήρια κόστους οφέλους. Η κυβέρνηση έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί αυτές τις μέρες, είπε χαρακτηριστικά, μέσα σε αυτή τη δοκιμασία δείξαμε πως η κοινωνία μας δεν έχει τόσες διακρίσεις όσες ενδεχομένως άλλες κοινωνίες στο εξωτερικό, εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοούσε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ να θυμίσουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αυτές τις χώρες τις ονόμαζαν παράδειγμα. Τις αξιοποιούσαν ως παράδειγμα. Λέγανε θα κάνουμε τα αυτονόητα που γίνονται παντού. Λένε δεν βλέπετε τι γίνεται στην Αγγλία, τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί να μην γίνει και στην Ελλάδα? Τώρα τα αυτονόητα που γίνονται παντού μετατράπηκαν σε διακρίσεις που υπάρχουν σε κοινωνίες στο εξωτερικό και λένε εμείς λέει, δεν έχουμε τόσες διακρίσεις και μάλιστα ότι ο ιδιωτικός τομέας τέθηκε υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας, λένε, αλλά δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητές του. Ας το δούμε και αυτό. Για το πρώτο τα απαντήσαμε, νομίζουμε δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, παρά μόνο ότι πράγματι το ότι δεν υπάρχουν τέσσερις διακρίσεις, αυτό πρέπει να το δεχτούμε και εμείς σε ένα βαθμό, αυτό όμως οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα. Οφείλεται στη σκληρή πάλη των μαχόμενων υγειονομικών, οφείλεται στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, οφείλεται στην πάλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μαζί με το λαό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είδατε που και η πάλη έχει ένα αποτέλεσμα. Αν δεν υπήρχε αυτή η πάλη όλα τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να σκεφτεί ο καθένας και η κάθε μια, ακόμα και αυτά τα ψευτοπράγματα που υπάρχουν, πού θα βρισκόμασταν σήμερα. Για το δεύτερο που λένε για τον ιδιωτικό τομέα, να θυμίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχοντας πλήρη επίγνωση της άσχημης κατάστασης, έκανε πρόταση να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, ξεκινώντας από τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα με το προσωπικό και τον εξοπλισμό που διαθέτουν. Κάναμε πρόταση μάλιστα να ενταχθούν και σε ενιαίο κρατικό επιτελικό σχέδιο και οι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι έμπειρο επιστημονικό δυναμικό. Τι έγινε από αυτά? Δεν έγινε τίποτα. Όχι μόνο η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε κανένα τέτοιο μέτρο, αντίθετα, πρημοδότησε κιόλας τους μεγάλους κλινικάρχες σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες πολέμου, όπως οι ίδιοι έλεγαν, ο ιδιωτικός τομέας να συνεχίζει να κερδοσκοπεί. Μάλιστα έφτασε στο σημείο, το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά, σε συνθήκες πανδημίας να πληρώνει στους κλινικάρχες το ένα κρεβάτι ΜΕΘ την ημέρα, 1.600 ευρώ.
το ίδιο κρεβάτι, το οποίο πάλι το πλήρωναν, αν χρειάζονταν, πριν την πανδημία 800 ευρώ. Μέσα στην πανδημία την ταρίφα την ανέβασα στους κλινικάρχες στα 1.600 ευρώ. Χώρια που συνέχισαν και συνεχίζουν να εσχροκερδούν με το περιβόητο τεστ. Και από την άλλη, υπήρξαν μονάδες του ιδιωτικού τομέα που υπολειτουργήσαν, ανέστειλαν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενών τους, μείωσαν τους μισθούς των εργαζόμενων επειδή δεν είχαν τα αναμενόμενα κέρδη. Ενώ θα έπρεπε όλες οι υγειονομικές μονάδες που διαθέτει η χώρα, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις να είναι επιποδός. Επίσης, αντί οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι γιατροί να ενταχθούν σε αυτό το κρατικό επιτελικό σχέδιο με αποζημίωση, με μισθό αντίστοιχο με τους συναδέλφους τους στο δημόσιο και να στελεχώσουν τις δημόσιες δομές υγείας ή να παρέχουν δωρεάν περίθαλψη στους ασθενείς να εξετάζουν κατοίκον, έκλεισαν τα ιατρεία τους ή δέχονταν ασθενείς κατ' επιλογή με επίκληση της επιδημίας με αποκλειστική φυσικά ευθύνη της κυβέρνησης. Χωρίς να παραλείψουμε τα τραγικά περιστατικά που μάθαμε όλοι στις ιδιωτικές κλινικές με κόστος ανθρώπινες ζωές. Το Περιστέρι, δύο περίφημες αυτές κλινικές, οι ταξιάρχες και πώς το λένε άλλο ένα θρησκευτικό όνομα, που ανέδειξαν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, των επιχειρηματιών και του ΕΟΔΗ. Αυτά όλα είναι απόδειξη για αυτό που είπαμε, ότι όχι μόνο δεν μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, αλλά ότι ο ιδιωτικός τομέας υπονομεύει στην πράξη, μπαίνει εμπόδιο στην υλοποίηση ενός κεντρικού κρατικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση ακόμα και τέτοιου είδους έκτακτων εξωτερικών αναγκών. Αποδείχτηκε μέσα στην πανδημία ότι ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας ήταν και είναι ένα ξένο σώμα που εξακολουθεί να λειτουργεί με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος, είτε έχει την καθαρή ιδιωτική μορφή, είτε έχει τη σύμπραξη ιδιωτικού με δημόσιο τομέα. Όλοι θυμόμαστε ακόμα και τον πόλεμο για τις μάσκες τις πρώτες μέρες. Όλους αυτούς τους περίφημους προμηθευτές των δημόσιων νοσοκομείων ή τη λειτουργία τους μέσα από τα δημόσια νοσοκομεία, που ένας έκλεβε τις μάσκες του αλλού, την εσχροκέρδεια που υπήρχε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα και τραγελαφικά περιστατικά. Εδώ υπάρχουν και σύντροφοι που μπορούν να σας τα πούν και πιο αναλυτικά, να λένε στους υγειονομικούς: πάρτε τη μάσκα την πλαστική και σιδερώστε τη, αφού την έχετε χρησιμοποιήσει, για να την ξαναχρησιμοποιήσετε. Να έρθουμε στο τι γίνεται όμως σήμερα. Τώρα, όσα ακούγαμε για τα μέτρα πρόληψης, προστασίας, όσα ακούγαμε για τα πρωτόκολλα, όσα ακούγαμε ακόμα και για τις συστάσεις του συντρόφου του Οδυσσέα λίγο πριν, κρατάτε τις αποστάσεις. Τα σκόρπισε στον αέρα το πρώτο αεροπλάνο με τουρίστες από το Κατάρ, το οποίο ήρθε αυτή τη βδομάδα. Και αποδεικνύει ότι δεν διστάζουν τις θυσίες του ελληνικού λαού να τις παίξουν στο χρηματιστήριο κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, των αεροπορικών εταιριών, των tour operators, των μεγαλοξενοδόχων. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση, πέρα από τα πολλαπλά κρούσματα κορονοϊού που έχουν ανιχνευθεί αυτή τη βδομάδα, που δίνουν ένα πρώτο σήμα κινδύνου, να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι οι αφίξεις θα πολλαπλασιαστούν. Από τη Δευτέρα ξεκινάνε οι πτήσεις από 29 χώρες. Μάλιστα, σταδιακά θα αυξάνουν και από την Ιταλία. Μάθαμε ότι σε αυτή τη συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδας-Ιταλίας, μια συμφωνία που φανερώνει και το τεράστιο παζάρι και τους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας, μια παράπλευρη υπόθεση αυτής της συμφωνίας είναι ότι θα ανοίξουν και από την Ιταλία ακόμα οι πτήσεις από τη Δευτέρα σταδιακά. Τα μέτρα πρόληψης θα χαλαρώσουν κι άλλο, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες για έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων, μέτρων αντιμετώπισής τους, αφού η απόφαση προβλέπει μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πτήσεις από το εξωτερικό. Χωρίς φυσικά να πιάσουμε όλη αυτή την υποκρισία που λένε ότι ανακάλυψαν τώρα ότι στα αεροπλάνα διάφοροι ειδικοί δεν κολλάει, λέει, ο κορονοϊός, ακόμα και αποστάσεις να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί υπάρχουν ειδικά φίλτρα
μέσα στα αεροπλάνα. Όμως αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, που είπε ότι είναι ασύμφορο για τις αεροπορικές εταιρείες να κάνουν ταξίδια με μειωμένο, ας το πούμε έτσι, με μειωμένο έργο. Αυτές οι μέρες έδωσαν περισσότερες αποδείξεις για να φανεί πιο καθαρά αυτό που λέγαμε και μέσα στην πανδημία και τώρα, για να μην παρασύρεται κανένας εργαζόμενος, βασικό κριτήριο στη διαχείριση της πανδημίας από τις αστικές κυβερνήσεις και την ελληνική κυβέρνηση, είτε ο ιός είναι σε έξαρση, είτε σε ύφεση, δεν είναι η προστασία της υγείας του λαού, αλλά η κερδοφορία και ο περιορισμός των επιπτώσεων της πανδημίας στην καπιταλιστική οικονομία. Μια ακόμα μεγαλύτερη απόδειξη είναι αυτό που διαβάσαμε και είδαμε όλοι, την απόφαση της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε ότι μετά από 176.000 νεκρούς στην Ευρώπη, ο δείκτης, λέει χαρακτηριστικά, ο δείκτης επικινδυνότητας από τον κορονοϊό για τους εργαζόμενους είναι χαμηλός. Αυτό αποφάσισε στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Και έτσι έδωσε το πράσινο φως στις κυβερνήσεις, στους κεφαλαιοκράτες, στους καπιταλιστές όλων των κλάδων και των χώρων να επιτεθούν και να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Να παστώνουν σαν σαρδέλες τους ταξιδιώτες, τους εργαζόμενους στους εργασιακούς χώρους, στους χώρους μεταφοράς και αλλού. Και φυσικά φτάνουν στο σημείο ακόμα και μέτρα τα οποία είναι μέτρα επί της ουσίας εγρήγορσης, ας το πούμε έτσι, όλου του λαού και των κρατικών υπηρεσιών, μέτρων επαγρύπνησης, να το πούμε έτσι, των κρατικών υπηρεσιών, ακόμα και σε αυτά να κάνουν σκότο. Φανταστείτε ότι βγήκαν διάφοροι ειδικοί και λένε ότι ακόμα και η εφαρμογή και της θερμομέτρησης στα αεροδρόμια είναι ασύμφορη. Γιατί, λέει, η επιμηκύνει στο διπλάσιο το χρόνο διεκπαιρέωσης και ελέγχου των επιβατών. Και αντί να πάρουν μέτρο να προσλάβουν περισσότερους εργαζόμενους που να κάνουν τη θερμομέτρηση, βρήκαν τη λύση να μην γίνεται θερμομέτρηση. Αυτή είναι η λύση. Ή να περιορίζεται. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα. Εμείς, κλείνοντας αυτό το θέμα και ανοίγοντας τη συζήτηση, θέλουμε να βάλουμε ορισμένες πλευρές για να δείξουμε ότι ο αγώνας για το δικαίωμα του λαού σε δημόσιο, αποκλειστικά δημόσιο, χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό, δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας υψηλού επίπεδου με βάση τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη εποχή μας, τις δυνατότητες που παρέχει η επιστήμη, η τεχνολογική εφαρμογή, τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας με αυτό το πολυάριθμο, έμπειρο και με αυταπάρνηση επιστημονικό δυναμικό που έδειξε τις δυνατότητες του και εν μέσω πανδημίας, ο αγώνας για αυτό το δικαίωμα, που είναι αγώνας που ταυτίζεται για ριζικές, ριζοσπαστικές, μεγάλες ανατροπές στο επίπεδο της κοινωνίας και της οικονομίας, όχι μόνο δεν κλείνει, όχι μόνο δεν πέφτει σε ύφεση, όπως λένε, με τον κορονοϊό στο καλοκαίρι, αλλά είναι η περίοδος που πρέπει να δυναμώσει. Γι' αυτό στηρίζουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις και την απεργία που υπάρχει των υγειονομικών στις 16 του μήνα. Πρωτοστατούν οι κομμουνιστές μέσα στα νοσοκομεία, μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς για αυτό το μεγάλο θέμα. Επιδιώκουμε να οργανωθεί πάλι, να ενημερωθεί και να πρωτοστατήσει ο λαός μας για να διεκδικήσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την επιβίωση τη δική του και της οικογένειάς του, με το ζήτημα της υγείας. Με αυτή την έννοια θέλουμε να διαβάσουμε, επειδή ακριβώς είμαστε και απέναντι από το προξενείο της Γερμανίας, θα διαβάσουμε μία επιστολή μιας νοσοκόμας από τη Γερμανία. Επειδή υπάρχει ο μύθος ότι η Γερμανία ταπεξήλθε καλά στην πανδημία συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά και δυτικά κράτη εξαιτίας του καλού συστήματος υγείας, των πολλών νοσοκομιακών κρεβατιών και ΜΕΘ που είχε.
Θα κάνουμε κι εμείς πως δεν υπάρχουν 8.729 νεκροί για να συντηρηθεί ο μύθος και θα διαβάσουμε την αληθινή ιστορία μιας νοσηλεύτριας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Der Spiegel στις 15 του Μάη που μας πέρασε και με αυτή θα ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Γράφει αυτή η γυναίκα. Είμαι νοσοκόμα για πάνω από 20 χρόνια και εργάζομαι σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βερολίνο τα τελευταία 7 χρόνια. Διαβάζω συνέχεια ότι η Γερμανία έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στον κόσμο. Κυρίως κάνουμε πολλές εγχειρήσεις και πολλές απεικονίσεις, ακτινογραφίες, μαγνητικές κτλ. Το χρηματοδοτικό μας σύστημα έχει σχεδιαστεί γι' αυτό. Τα νοσοκομεία είναι εμπορικές εταιρείες, επομένως πουλούν υπηρεσίες. Μερικές φορές ακόμη και όταν είναι εντελώς περιττό. Οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο το συντομότερο δυνατό. Όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο περισσότερα χρήματα θα μείνουν στο νοσοκομείο. Τα τμήματα που δεν είναι κερδοφόρα κλείνουν. Αίθουσες στοκετού και παιδική θάλαμη ή εξειδικευμένα τμήματα για διαβητικούς. Ο μεγαλύτερος παράγοντας κόστους είναι φυσικά το προσωπικό. Συνεπώς, οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται πλέον. Άλλες διαγράφηκαν εντελώς. Έτσι, χρησιμοποιούνται λοιπόν εκπαιδευμένοι και κακοπληρωμένοι βοηθοί αντί ειδικευμένων εργαζομένων. Και κάποια στιγμή ένα άτομο καταλήγει να είναι υπεύθυνο για 35 ασθενείς στη νυχτερινή βάρδια. Θυμάμαι κάποια απογεύματα στην αρχή της επαγγελματικής μου ζωής, όταν είχα χρόνο να παίζω χαρτιά με τους ασθενείς μου. Σήμερα αυτό είναι αδύνατον και αδικαιολόγητο. Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται βαριά άρρωστοι που κινούνται δύσκολα ή καθόλου. Δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Όποιος φροντίζει δύο ασθενείς αναβάρδια είναι πλήρης. Σήμερα φροντίζουμε τουλάχιστον 4 και το μόνο που προλαβαίνουμε είναι να τους δώσουμε τα φάρμακα. Πρέπει να αποφασίσω ποιον προλαβαίνω να πλύνω και ποιους θα αφήσω. Για καλή νοσηλευτική περίθαλψη ούτε λόγος. Αυτό που χρειάζονται οι ασθενείς δεν είναι πάντα ένα επιπλέον φάρμακο. Μερικές φορές χρειάζεται απλά να τον αγγίξουμε και να του μιλήσουμε. Μια δουλειά που πρέπει να αφιερώσεις χρόνο. Αν είχαμε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με βάση τις ανάγκες, πιστεύω ότι το κλείδωμα, δηλαδή ο εγκλεισμός, δεν θα χρειαζόταν να είναι τόσο δραστικό. Επειδή τότε το σύστημα υγείας δεν θα έφτανε στα όρια της χωρητικότητας με το ετήσιο κύμα γρίπης. Πολλές κλινικές δεν θα χρειαζόταν να φοβούνται για την ύπαρξή τους, επειδή προσεδοφόρες εγχειρήσεις αναβλήθηκαν. Δεν θα είχε αρθεί το κατώτερο όριο ασφάλειας προσωπικού, ούτε θα είχαν επιβληθεί απάνθρωπες 12 ώρες βάρδιες στους νοσηλευτές, επειδή θα υπήρχε επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είναι περίεργο που όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν το επάγγελμα του νοσηλευτή εδώ και χρόνια. Νοσηλευτική σημαίνει βαριά σωματική εργασία, υψηλό άγχος, κακή αμοιβή. Το χειροκρότημα στα μπαλκόνια είναι αυτό το κάνανε και στη Γερμανία. Το χειροκρότημα στα μπαλκόνια είναι μια ωραία πινελιά, αλλά επίσημα το δουτεί και το εξής. Απλά συνεχίστε, μην διαμαρτύρεστε. Αποδεχτείτε ότι η ζωή σας κινδυνεύει καθημερινά, επειδή δεν υπάρχουν επαρκή προστατευτικά μέσα και διαγνωστικά τεστ για τους υγειονομικούς σε όλη την επικράτεια. Το χειροκρότημα δεν δημιουργεί καλύτερες συνθήκες εργασίας, ούτε ένα σύστημα υγείας που βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς. Θα ήταν δυνατή η εφαρμογή ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που δεν είναι προσανατολισμένο προς τους αριθμούς των περιστατικών και τα κέρδη. Γιατί πρέπει η υγεία μας να ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες? Η καλή υγειονομική περίθαλψη δεν πρέπει να είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα. Οι ασθενείς με ιδιωτική ασφάλιση δεν λαμβάνουν μόνο προτιμησιακή μεταχείριση. Εκτίθενται επίσηχνα σε περιττές θεραπείες και ιατρικές πράξεις, διότι η αποζημίωσή τους δημιουργεί αντιεπιστημονικά κίνητρα το κέρδος. Αν επομένως το καλύτερο σύστημα υγείας που έχει να επιδείξει ο καπιταλισμός είναι αυτό, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, ότι πρέπει να παλέψουμε πιο αποφασιστικά για την ανατροπή αυτού του συστήματος.